δεύτερη διεθνής έκθεση τουρισμού στην Αθήνα και βρισκόμαστε στο περίπτερο της Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τον κύριο Τσουφλίδη. Να μας πείτε δύο λόγια για τον τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία και αυτά που ξέρετε εσείς από την δική σας μεριά. Καταρχήν, να σας καλωσορίσουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο περίπτερό μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την τηλεόρασή σας, την Άστρα τηλεόραση, που πραγματικά στηρίζει τέτοιες προσπάθειες και που την έχουμε και δίπλα μας. Πραγματικά είναι ένα καινούριο κόνσεπτ το οποίο εφαρμόζει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μιλάμε για ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν, όπως έχουν οι επιταγές της σύγχρονης, θα λέγαμε, τουριστικής κίνησης και της σύγχρονης τουριστικής αγοράς, και προσπαθούμε να προάγουμε, αν θέλετε, το θεματικό τουρισμό και να διαφοροποιήσουμε έτσι το προϊόν μας ένταντι είτε ανταγωνιστικών περιοχών είτε ανταγωνιστικών χωρών. Πραγματικά οι ομορφιές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι καταπληκτικές. Από τι να ξεκινήσουμε να πούμε, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για τον Όλυμπο και το σπίτι των 12 θεών, να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε, αν θέλετε, για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος και ο βασιλιάς Φίλιππος, όπου είναι και ο τάφος του βασιλιά του Φιλίππου. Μακρόχρονη ιστορία, πολλά χιλιάδες χρόνια πίσω, και πραγματικά αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Να ρωτήσω, η Κεντρική Μακεδονία στοχεύει στο χειμερινό τουρισμό, στο θερινό τουρισμό? Κατά κύριο λόγο είναι αντιληπτό ότι είμαστε ένας τουρισμός, ένας προορισμός, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ήλιος και θάλασσα. Βέβαια, παρόλα αυτά προσπαθούμε να κάνουμε τον 12μηνο τουρισμό, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε, αν θέλετε, και στη συνείδηση του τουριστικού επισκέπτη και άλλες δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να κάνει όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μην ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος, το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας και κάποια άλλα χιονοδρομικά κέντρα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή φημίζονται για τις καταπληκτικές πίστες τους. Μπορεί ο τουρίστας να έρθει να κάνει διάφορα extreme sports, μπορεί να έρθει να κάνει rafting, κοπηλασία, μπορεί να έρθει να κάνει, αλλά ακόμα και, θα λέγαμε, υπασία και όποιες άλλες δραστηριότητες θέλει. Είμαστε μια τουριστική περιοχή στην οποία προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό ακριβώς το 12μηνο τουρισμό και πιστεύω βήμα-βήμα το καταφέρνουμε. Μιλώντας και με άλλους ανθρώπους εδώ από άλλα περίπτερα, μας μίλησαν ότι η συγκεκριμένη έκθεση είχε ενδιαφέρον από εναλλακτικό τουρισμό. Κατά πόσον εσείς λοιπόν στηρίζεστε στον εναλλακτικό τουρισμό στην Κεντρική Μακεδονία? Σίγουρα ο εναλλακτικός τουρισμός αφορά ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς και σίγουρα, θα λέγαμε, είναι ένα κομμάτι αυτό αφορά και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως προείπα και στην προηγούμενη ερώτησή σας, υπάρχουν διάφορες μορφές εναλλακτικού τουρισμού στον οποίο μπορούν να έρθουν κάποιοι στα καταπληκτικά περιπατητικά μονοπάτια τα οποία έχουμε. Υπάρχουν βέβαια και άλλες, θα λέγαμε, τουριστικές αθλητικές εκδηλώσεις, εναλλακτικές εκδηλώσεις που μπορούν να συμμετάσχουν, ανεμοδρόμια, και πραγματικά θα λέγαμε ότι μπορεί ο εναλλακτικός τουρισμός να παίξει καθοριστικό ρόλο στο τουριστικό προϊόν της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι επισκέπτες μας, και αυτό ήταν μάλιστα που μας ξάφνιασε ευχάριστα, ήταν επισκέπτες οι οποίοι ήταν του χώρου, ήταν επισκέπτες οι οποίοι πραγματικά, θα λέγαμε, ήταν από τουριστικά γραφεία, ήταν από τουριστικές οργανώσεις, οι οποίες πραγματικά θέλανε να αγοράσουν, εντός εισαγωγικών, το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τους τουριστικούς πράκτορες τους οποίους μιλήσαμε, κυρίως δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Ρωσίας. Υπήρχαν βέβαια πολλοί από τον ευρωπαϊκό χώρο και ήταν 2-3 περίπου οι οποίοι η δραστηριοποίησή τους ήταν στην ασιατική αγορά και κυρίως στην Κίνα. Είναι ένας από τους στόχους μας και η ασιατική αυτή αγορά. Και πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι ένας τομέας ο οποίος, να μας επιτραπεί η έκθεση, είναι παρθένος, ότι έχει πάρα πολύ τουριστικό μερίδιο. Μην ξεχνάμε και με τις πρόσφατες εξελίξεις και η ρωσική αγορά πλέον γίνεται ελκυστική για εμάς, γιατί υπάρχει, θα λέγαμε, η συγκυρία το έφερε έτσι ώστε να έχουμε τουρίστες από τη Ρωσία, γιατί λογικά εκτός μετά την Τουρκία θα πρέπει να πάνε κάπου, με την προϋπόθεση όμως ότι θα στηρίξει η πολιτεία το χρόνιο αίτημα το οποίο έχουν και όλοι οι τουρίστες, να καταργηθεί η βίζα που δίνεται στους Ρώσους τουρίστες. Γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με την κατάργηση της βίζας, θα αυξηθεί και η πελατεία μας, η τουριστική, από εκεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να έχετε μεγάλη επιτυχία εδώ στην έκθεση και το εύχομαι. Και να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για την Κεντρική Μακεδονία, που μυρίζει και αυτή η Ελλάδα. Και εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Άστρα τηλεόραση που είναι κοντά μας. Και αν θέλετε, σας προσκαλούμε να δείτε και με την κάμερά σας, και θα λέγαμε, να δείτε τις ομορφιές τις οποίες έχει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία πραγματικά αξίζει τον κόπο να τις ανακαλύψετε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.